Γεια σας, γεια σας. Άλλη μια συνταγή ξεκινά εδώ στο κανάλι μου στο YouTube. Τρεις από εσάς μου στείλατε μηνύματα για να σας φτιάξω κολοκυθοκεφτέδες. Αυτό λοιπόν θα κάνω σήμερα. Θα φτιάξω ωραίους κολοκυθοκεφτέδες, μία από τις αγαπημένες μου συνταγές. Πρέπει να σας πω ότι όλες μου τις συνταγές τις δοκιμάζω τουλάχιστον τρεις φορές, φυσικά και σε σεμινάρια εδώ στο στούντιο. Και οι καλύτεροι δοκιμαστές είναι τα παιδιά πίσω από τις κάμερες. Όλα ξεκινάνε από τα κολοκυθάκια, τα οποία το καλοκαίρι τα βρίσκουμε φυσικά αρκετά. Εντελώς καλοκαιρινό λαχανικό. Θα κόψετε μπρος και πίσω τα κολοκυθάκια, άρα να τα καθαρίσουμε λίγο εδώ. Το πράσινο κομμάτι δεν θα το βγάλετε, το χρειαζόμαστε. Και αυτό που θέλετε να έχετε στην κουζίνα, που όλοι έχουμε, συνήθως κάτω από την λοχίτη κάπου το βάζουμε ή εκεί δίπλα στις κατσαρόλες, είναι έναν τρίφτη. Λοιπόν, κλασικός τρίφτης με τέσσερα εδώ σημεία. Εμείς θέλουμε να τρίψουμε στο χοντρό το κομμάτι το κολοκυθάκι. Συνήθως τρίβω τρία στο χοντρό και ένα στο λεπτό. Και έτσι έρχεται και δένει πάρα πολύ ωραία κολοκυθοκεφτές. Αυτό είναι ένα κόλπο που κάνω εγώ στη δική μου συνταγή. Άμα θέλετε, μπορείτε να το ακολουθήσετε κι εσείς. Ωραία, μετά το δεύτερο, επειδή λογικά θα έχει γεμίσει ο τρίφτης, αυτό που κάνουμε είναι παίρνουμε ένα μπολ με ένα σουρωτήρι από πάνω, γιατί το κολοκύθι έχει αρκετή υγρασία. Θα βγάλει δηλαδή πάρα πολύ νερό. Αυτό που κάνω είναι παίρνω ένα μεγάλο μαχαίρι, έτσι ώστε να έρθω από εδώ κάτω να το πάρω όλο μαζί. Και πολύ απλά, οπ, να έρθω να το αδειάσω μέσα στο σουρωτήρι μου και έτσι θα συνεχίζω να τρίβω και το τρίτο κολοκύθι. Και το τελευταίο κολοκύθι το γυρίζω και το τρίβω στο λεπτό. Για αυτούς που βαριούνται να τρίβουν υπάρχει Fresh Express, δηλαδή μηχανηματάκι το οποίο το βάζετε και τρίβετε κατευθείαν. Για να μην κάνετε αυτή τη διαδικασία, αλλά εμένα μου αρέσει γενικώς να πιάνω τα λαχανικά, να τα τρίβω, να γεμίζουν τα χέρια μου, να λερώνουν. Αυτή είναι η μαγειρική. Άμα δεν λερωθείς, δεν μαγειρεύεις. Λοιπόν, όλο όμως το κολοκυθάκι είναι τριμμένο. Αδειάζουμε τον τρίφτη και ό,τι έχει μείνει μπαίνει μέσα στο σουρωτήρι εδώ. Πλένω το μαχαίρι μου και τα χέρια μου και έρχομαι να σας πω πώς θα συνεχίσουμε τη συνταγή. Έχουμε τα τέσσερα κολοκυθάκια τα οποία τα έχουμε τρίψει και εδώ θα βάλουμε τουλάχιστον 3 με 4 πρέζες αλάτι να πάνε παντού. Αυτό τι κάνει, βοηθάει και βγάζει την υγρασία από το κολοκυθάκι. Πάρουμε ένα κουτάλι εδώ, θα ανακατέψουμε καλά να πάει το αλάτι παντού και θα το αφήσουμε σιγά σιγά να βγάλει το κολοκύθι την υγρασία του. Αυτό θέλει τουλάχιστον ένα δεκάλεπτο. Από ένα σημείο και πέρα, καλό είναι αυτό να το κάνετε με το χέρι, έτσι ώστε να πιέσετε καλά το κολοκύθι. Τώρα θα πάρω ένα κομμάτι για να δείτε, γιατί αν το πιέσετε, κοιτάξτε πόση υγρασία βγάζει. Βγάζει πάρα πολύ νερό, γι' αυτό και έχω βάλει το σουρωτήρι, έτσι ώστε να πάει όλη η υγρασία κάτω στο μπολ και φυσικά να μην βγει στο τηγάνι την ώρα που τηγανίζετε τους κολοκυθοκεφτέδες. Νομίζω ότι η πιο πολύ υγρασία μπορώ να πω ότι έχει φύγει. Εδώ έχουμε λοιπόν τα κολοκύθια μας και θα βάλουμε μέσα 2 αυγά, 2 αυγά. Θα ρίξουμε το αλεύρι μας, είναι αλεύρι που φουσκώνει μόνο του και αλεύρι κανονικό, αλάτι, πιπέρι, δυόσμο ψιλοκομμένο, φρέσκο τυρί κρέμα και θα βάλουμε και τυρί χαβάρτι το οποίο θα το ψιλοκόψουμε. Για να κάνω όμως όλα αυτά πρέπει να πλύνω τα χέρια. Στη συνέχεια λοιπόν θα προσθέσουμε το χαβάρτι, το οποίο θα το ανοίξετε και θα το κόψετε σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια. Αυτό είναι ήδη κομμένο σε φέτες, μπορείτε να τις βάλετε τη μία δίπλα στην άλλη. Θα δείτε ότι ανάμεσα έχει χαρτάκι για να μην κολλάει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και για το τόστ σας ή για σάντουιτς που μπορείτε να φτιάξετε το καλοκαίρι ή και το χειμώνα μια χαρά. Αυτά λοιπόν όπως είναι εγώ θα τα κόψω με το μαχαίρι μου σε πολύ μικρά κομμάτια εδώ και θα μπουν έτσι μέσα στους κολοκυθοκεφτέδες και όταν ψήνονται έρχεται και λιώνει και γίνονται φοβεροί. Βλέπετε εδώ μικρά κομματάκια. Όλο όπως είναι μπαίνει μέσα. Θέλουμε 50 γραμμάρια φρέσκο τυρί κρέμα. Στη συνταγή σας έχω 250, γιατί με τα υπόλοιπα 200 θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο dip το οποίο έρχεται και γίνεται φοβερό με τους κολοκυθοκεφτέδες.
Εδώ είναι το 1 πέμπτο της συσκευασίας. Μία κουταλιά βούτυρο. Βούτυρο soft, το οποίο έρχεται και λιώνει πάρα πολύ ωραία και τι κάνει, δίνει άρωμα και πολύ ωραία γεύση στον κολοκυθοκευτέ την ώρα που τον ψήνουμε. Είναι μαλακό, δεν χρειάζεται να το λιώσετε. Λίγο φυσκοτριμμένο πιπέρι. Και στη συγκεκριμένη συνταγή θα σας προτείνω να βρείτε γάντια, έτσι ώστε να τα φορέσετε, αν θέλετε να λιωθείτε πάρα πολύ και να ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά το μείγμα για τους κολοκυθοκευτέδες. Βάζουμε τα γαντάκια και αρχίζουμε να ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά που είναι μέσα στους κολοκυθοκευτέδες. Το μείγμα μου είναι έτοιμο, εδώ. Ιδανικά μπορείτε να το αφήσετε και 10 λεπτά, αυτό που λέμε να τραβήξει λίγο και το αλεύρι, ειδικά μέχρι να ζεσταθεί το τηγάνι. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ένα πολύ βασικό μυστικό. Όταν ανακατεύετε με γάντια, ιδανικά ανακατεύετε με το ένα χέρι, εδώ, και το άλλο το αφήνετε καθαρό, έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε κάποια άλλη δουλειά, να πιάσετε κάτι άλλο. Εγώ στην συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να βάλω το τηγάνι μου να ζεσταθεί σιγά σιγά, έτσι ώστε να βάλω μέσα λίγο ελαιόλαδο και λίγο βούτυρο για να τηγανίσω τους κολοκυθοκευτέδες. Λοιπόν, τελευταία στιγμή θα πάρετε τα μυρωδικά σας, δυόσμο, βασιλικό και μαϊντανό. Αχ, ωραίες μυρωδιές. Θα ψιλοκόψετε πάρα πολύ καλά και θα τα βάλετε μέσα στο μείγμα μας. Καλό ψιλόκομα. Με ένα κουτάλι θα ανακατέψετε καλά όταν θα βάλουμε τα μυρωδικά μας. Έχω χαμηλώσει τη φωτιά στο τηγάνι, ζεσταίνει σιγά σιγά και θα βάλω το ελαιόλαδο και το βούτυρο τελευταία στιγμή. Θα ζεσταθούν πολύ γρήγορα και μετά με ένα κουτάλι θα παίρνουμε από το μείγμα μας και θα βάζουμε μέσα στο τηγάνι. Αυτό όπως είναι μπαίνει όλο μέσα. Εδώ. Εδώ μπορεί να ανακατέψετε πλέον με το κουτάλι, να πάνε παντού τα μυρωδικά. Τελευταία στιγμή θα προσθέσετε και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Τελευταίο ανακάτεμα και είμαστε έτοιμοι. Το τηγάνι μου έχει ζεσταθεί. Πάμε να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο και λίγο βούτυρο μαζί. Θα δώσουν άρωμα και γεύση στους κολοκυθοκευτέδες. Περίπου 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο και θα βάλουμε και μία κουταλιά βούτυρο. Βάζω βούτυρο soft, θα έρθει και θα γίνει πολύ ωραίο μαζί με το ελαιόλαδο. Το κάνουμε να πάει παντού. Θα πάρουμε εδώ την ζύμη μας, τη λέμε, το μείγμα από τους κολοκυθοκευτέδες. Ιδανικά, καλό είναι να το έχετε δίπλα στο τηγάνι και πάντα θα έχετε και ένα πιάτο με ένα χαρτί, έτσι ώστε όταν βγάλουμε τους κολοκυθοκευτέδες να απορραφάει τα λιπαρά. Το βάλουμε από εδώ για να το βλέπετε καλύτερα. Θα παίρνουμε μία κουταλιά, όπως είναι, και τη βάζουμε στο τηγάνι. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι οι ίδιοι, ένας πιο μεγάλος, ένας πιο μικρός. Χαμηλώνουμε κι άλλο τη φωτιά και το αφήνουμε σιγά σιγά να ψηθεί. Πριν τους γυρίσετε, ελέγξτε καλά ότι έχουν πάρει χρώμα από τη μία πλευρά. Τέλεια, ωραία. Και ξαναχαμηλώνω λίγο τη φωτιά. Γενικώς με τη φωτιά παίζουμε, ανεβάζουμε, κατεβάζουμε, έτσι ώστε να μας καούνε και τους αφήνουμε να ψηθούν. Ιδανικά εγώ τους γυρίζω άλλη μία φορά μετά, μία από τη μία, μία από την άλλη και τους τελειώνω βάζοντάς τους εδώ στο πιάτο με το χαρτί για να απολοφήσουν τα περιτά λιπαρά στοιχεία. Θέλω να δούμε κιόλας εδώ πώς λιώνει μέσα το χαβάρτι. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο που γίνεται. Και αυτό όταν το δοκιμάσουμε θα είναι μέσα στο στόμα μας και θα λιώνει. Η πρώτη τηγανιά είναι έτοιμη. Πάμε να τους βγάλουμε. Θα τους βάλουμε εδώ στο πιάτο. Όταν τα βγάλετε εδώ στο χαρτί θα τους βάλετε εκείνη την ώρα λίγο αλατάκι από πάνω. Όπως βάζουμε και τις πατάτες, έτσι. Όχι πολύ, μια σταλιά. Όσο τηγανίζεται και η δεύτερη τηγανιά με τους κολοκυθοκευτέδες μας, πάμε να φτιάξουμε το dip το οποίο σας είχα πει στην αρχή. Θα χρειαστούμε ένα μπολ, ένα κουτάλι, λίγο ελαιόλαδο και το φρέσκο τυρί κρέμα το οποίο μας έχει μείνει. Είχα χρησιμοποιήσει 50 γραμμάρια. Όλο το υπόλοιπο θα το φτιάξουμε dip, έτσι ώστε να βουτήξουμε μέσα τους κολοκυθοκευτέδες μας. Είναι πολύ απλό. Βάζουμε το φρέσκο τυρί κρέμα, λίγο ελαιόλαδο, περίπου 3-4 κουταλιές, 1, 2, 3, 4, λίγο αλάτι, λίγο φυσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε καλά. Μία πρέζα αλάτι.
σκοτρημένο πιπέρι και με το κουτάλι καλό ανακάτεμα. Και το dip μας λοιπόν είναι έτοιμο, πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Θα πάρουμε ένα ξύλο, ένα τυπάκι, να το βάλουμε, μέσα το dip μας, έτσι. Το βάλετε εδώ, στην άκρη και μπροστά τους κολοκυθοκεφτέδες, αυτούς οι οποίοι εδώ έχουν κρυώσει. Κατά αυτόν τον τρόπο. Φυσικά έρχονται κι άλλοι. Αυτό να τον κόψω εγώ στη μέση, έτσι λίγο, για να το δούμε πώς είναι. Βλέπετε τι ωραίος που είναι μέσα. Όπως είναι χλιαρός, μαζί με το δροσερό φρέσκο τυρί κρέμα, είμαι σίγουρος θα κάνει ένα φοβερό συνδυασμό. Αυτή ήταν λοιπόν οι κολοκυθοκεφτέδες που φτιάξαμε σήμερα. Μια συνταγή που ελπίζω να σας άρεσε. Μπορείτε εδώ στο YouTube κάτω στα περισσότερα να μπείτε να βρείτε το link για να δείτε τη συνταγή. Σας οδηγεί στο site μου alexospapandreou.gr και φυσικά αναλυτικά μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε την συνταγή. Εγώ σας περιμένω εδώ στο κανάλι μου για περισσότερες ακόμα συνταγές και μην ξεχνάτε, κάντε ένα subscribe για να βλέπετε τις συνταγές και φυσικά follow στο Instagram Alex Papandreou για πολλές νόστιμες καλοκαιρινές συνταγές και στο επίσημο page στο Facebook Alex Papandreou. Να είστε καλά. Γεια σας.